Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους σας. Όλα καλά. Όλα καλά, μια χαρά. Προετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι κι εμείς. Άλλη προετοιμασία να παίξει με τον Εθνικό και άλλη με τον Ολυμπιακό. Σίγουρα διαφορετικό παιχνίδι. Η προετοιμασία είναι ίδια, ίσως και σκληρότερη η προπόνηση. Αλλά είναι και διαφορετικό παιχνίδι. Διαφορετικές απαιτήσεις η μία ομάδα, διαφορετικές η άλλη. Οπότε νομίζω ότι εντάξει, είναι διαφορετικό. Ναι. Σας επηρεάζει το γεγονός ότι είχε αποδειχτεί ιστορικά ότι τα παιχνίδια της κανονικής περιόδου δεν είναι και τόσο καυτά σε σχέση πάντα με αυτά των play-off? Γιατί... Όχι, γιατί μας νοιάζει στα play-off να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Τώρα το παιχνίδι της κανονικής περίοδου είναι ένα παιχνίδι της σειράς. Απλά έχεις το χρόνο να βελτιωθείς μέχρι τα play-off, έχεις το χρόνο να μετρηθείς, να δεις τι έφτιαξε, τι δεν έφτιαξε, να γίνεις καλύτερος. Οπότε δεν είναι ένα παιχνίδι νοκάουτ το οποίο μπορεί να σε επηρεάσει άμεσα. Σε επηρεάζει έμεσα. Θα είσαι ψυχολογικά λίγο άσχημα στην επόμενη αγωνιστική και τα λοιπά. Αν έχεις χάσει, αν έχεις κερδίσει, το αντίθετο. Οπότε νομίζω ότι σημασία έχει να πάρεις κάποια μαθήματα εν ώψη των play-off. Πριν πάμε στην ομάδα του Παναγιώτη, πώς βλέπετε εσείς έτσι από μια απόσταση στον Ολυμπιακό, ξέρω καλύτερο, πιο ενισχυμένο, τι έχετε διαπιστώσει μέχρι τώρα από τα πρώτα λίγα παιχνίδια? Κοιτάξτε, μετά την περσινή χρονιά και τον τρόπο που πήρε το πρωτάθλημα η ομάδα, δεν μπορώ να πεις ότι ο άλλος είναι καλύτερος, αλλά δεν μπορώ. Η ομάδα, η περσινή σχέση με τη φετινή του Ολυμπιακού, η φετινή είναι πολύ καλύτερη. Δεν στηρίζεται σε έναν παίκτη όπως ο Αγκάμες πέρυσι. Ναι. Στηρίζεται σε πάρα πολλούς, ίσως λίγο πιο χαμηλό επίπεδο από τον Αγκάμες ή Αντάξιου, αλλά είναι τέσσερις τέτοιοι, δεν είναι ένας. Οπότε αν το δούμε ομά, είναι καλύτερη από πέρυσι. Απλά και πέρυσι ήταν καλύτερη από τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα. Οπότε δεν είναι κάτι που σε φοβίζει. Εντάξει, θα κάνουμε τη δουλειά μας για να ξαναπάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν έχει σχέση. Όσο καλύτερο και να γίνουν, πρέπει να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ για να πάρουν το πρωτάθλημα. Είναι κάτι δύσκολο. Δεν είναι απλό να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Περιέγραψε μας λίγο πώς έχει προχωρήσει αυτή η χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Αρκετοί νέοι, μεταξύ των οποίων και εσύ, αλλαγή, προπονητή, θέματα με τους διαγώνιους σημαντικά. Ο Γκόμες που είναι ηγέτης, σιγά-σιγά ετοιμάζεται. Πώς το βιώνεις όλο αυτό? Κοιτάξτε, αρχικά για μας που ήρθαμε καινούργιοι θεωρητικά στην ομάδα, δεν υπήρξε καμία μέρα που να νιώσουμε ότι δεν είμαστε μέλη της ομάδας. Από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα νιώθω κανονικά ότι λες και είμαι εδώ χρόνια. Το άλλο είχαμε μια άσχημη περίοδο, γιατί είχαμε και τον αποκλεισμό από το ΛΚΑΠ που ήταν ένας στόχος για την ομάδα. Ναι. Οπότε είναι κακό το ότι αποκλειστήκαμε. Είχαμε την αλλαγή του προπονητή που θεωρώ ότι εκεί έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η ηγετικότητα του Γκόμες και των μεγαλύτερων σε ηλικία παιχτών όπως του Τερζή, του Σαφράνοβιτς κτλ. Που μπόρεσαν να κρατήσουν την ομάδα ενώ δεν υπήρχε προπονητής για μία εβδομάδα και θα μπορούσε σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα να γίνει πανικός. Δηλαδή, να σκορπίσετε. Ναι, εμείς μείναμε ενωμένοι παραπάνω από ό,τι πριν με τον προπονητή που είχαμε. Μάλιστα. Και η ομάδα και κέρδισε και έκανε και την προπονησή της, ώστε να είναι, όταν ήρθε ο επόμενος προπονητής, να είναι έτοιμη να δεχτεί τις πληροφορίες. Οπότε νομίζω ότι αυτό δείχνει πάρα πολλά για το ότι η ομάδα είναι ομάδα. Δεν είναι καλοί παίχτες απλά που μαζευτήκανε να παίξουν. Και εκεί λες, εκείνη την περίοδο οι ηγέτες έπαιξαν μεγάλο ρόλο, άμα δεν υπήρχαν ηγέτες θα είχαμε σκορπίσει. Θα ήμασταν 14 διαφορετικά άτομα. Ενώ όλοι έχουμε μια ηγετική προσωπικότητα για να βρισκόμαστε στον ΠΑΟΚ, αλλά όταν έχεις κάποιους που είναι αποδεκτά ηγέτες, δεν σε ελέγχουν, σε εμπνέουν. Δηλαδή είναι, αποζητάς να τους μοιάσεις. Ναι. Οπότε νομίζω ότι αυτό κερδίζει και όταν το βλέπεις αυτό και εγώ που το βίωσα μέσα, νιώθω πολύ σίγουρο για την ομάδα, ανεξαρτήτως αν θα γίνει είτε αύριο ή μεθαύριο ή κάποια άλλη στιγμή, ότι η ομάδα θα καταφέρει το στόχο της. Δηλαδή σου δίνει μια σιγουριά ότι η ομάδα είναι ομάδα. Μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ βασικό. Επειδή αντιλαμβανόμαστε αύρα ομάδων, είμαστε χρόνια σε αυτό το χώρο και σε όλα τα αθλήματα η αύρα των ομάδων παίζει σημαντικό ρόλο. Εμένα η αίσθηση, τώρα δεν ξέρω αν έρχεσαι σε δύσκολη θέση ή όχι, εμένα η αίσθησή μου είναι ότι η αλλαγή προπονητή περισσότερο σας ανακούφισε. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Εννοείς σε σχέση με να μπούμε σε μια σύγκριση προηγούμενο ή επόμενο. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Δεν ξέρω πώς ήταν πέρυσι ο coach που ήταν εδώ με τα παιδιά, αλλά από την ημέρα που ήρθα εγώ
ήταν κάτι που δεν πίστευα ότι μπορεί να συμβεί σε μια επαγγελματική ομάδα. Οπότε νομίζω ότι υπήρξε ανακούφιση όντως και ειδικά όταν ήρθε και ο επόμενος προπονητής που καταλάβαμε ότι είναι καλός. Υπήρξε και σιγουριά, δηλαδή η ομάδα έπαιζε καλύτερα όταν δεν είχε καθόλου προπονητή παρά όταν είχαμε τον προηγούμενο προπονητή. Οπότε νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πολλά και όχι ότι ο άνθρωπος έκανε κάτι κακό, απλά μπορεί να μην ταιριάζει στην ομάδα. Η ομάδα έπαιξε καλύτερα την επόμενη μέρα που έφυγε. Τα μέσα. Οπότε νομίζω ότι κάτι, ναι, ότι κάτι έγινε εκεί. Είναι άλλο να κάνεις να αλλάζεις προπονητή στη διάρκεια των play-off που είναι υψηλό το κίνητρο και είναι άλλο μετά να έχεις προετοιμασία, να έχεις χιλιάδες. Για μένα όταν αλλάζεις προπονητή σε τέτοια φάση, τα play-off ή προς το τέλος της χρονιάς, είναι καθαρά για να υπάρξει μια επαγρύπνηση στους παίκτες. Ούτε ο προηγούμενος ήταν κακός, ούτε τίποτα. Απλά πρέπει ο παίκτης να καταλάβει ότι πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που προσφέρει μέχρι στιγμής. Όταν το αλλάζεις στην αρχή της χρονιάς, είναι καθαρά ότι πας να προλάβεις το ότι μπορεί να διαλυθεί η ομάδα. Με τον συγκεκριμένο προπονητή. Οπότε νομίζω ότι διοικητικά ήταν πολύ σωστή απόφαση. Μάλιστα. Να το πούμε απλά. Παναγιώτη, μπορείς να μας μιλήσεις τι σου έχει κάνει περισσότερη εντύπωση από τη δουλειά, από την καθημερινότητα τον κύριο Ρίτσι, αυτό το διάστημα? Ότι ενώ είσαι πολύ πιο κουρασμένος από άλλες χρονιές, γιατί εντάξει, είχα και καλούς συμπονητές και πάρα πολύ καλούς και μέτριους. Κάθε χρονιά νιώθεις κουρασμένος να την προπονήσεις. Αυτή τη φορά νιώθω κουρασμένος και στο κορμί μου, αλλά και το μυαλό μου είναι κουρασμένος. Και δεν το νιώθω μόνο εγώ, το νιώθει όλη η ομάδα. Καλό είναι αυτό. Δηλαδή, είναι πολύ καλό, γιατί τα κορμιά, όλοι έχουν κορμιά. Το θέμα είναι πόσο χρησιμοποιείς το μυαλό σου στο βόλεϊ με το κορμί σου για να πετύχεις το στόχο σου. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το ιδανικό. Παίρνεις πολλές πληροφορίες δηλαδή, μάλλον. Παίρνουμε πολλές πληροφορίες και η προπόνηση έχει έναν στόχο πάντα. Η προπόνηση στοχεύει στον μπλοκ, για παράδειγμα, σήμερα. Αύριο θα στοχεύει στην επίθεση από υποδοχή. Έχει έναν στόχο, τον οποίο αν δεν τον πετύχεις, δεν σταματάει η προπόνηση μέχρι να τον πετύχεις. Δηλαδή, έχει έναν διαφορετικό τρόπο προπόνησης, ο οποίος αυτή τη στιγμή εμένα με κάνει χαρούμενο. Και νομίζω και αρκετούς συμπαίκτες. Πάντως, στο ποδόσφαιρο, όταν τους δίνουν πολλές πληροφορίες στους παίκτες, μπερδεύονται. Δεν ξέρω τώρα, εσάς είναι άλλο. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να μιλήσω για τέτοια θέματα. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό το επίπεδο και διαφορετικά τα χρήματα. Ο αθλητής του βόλεϊ πρέπει να κρατάει το μυαλό του ενεργό καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του και της ζωής του. Γιατί τα χρήματα καθώς δεν είναι τόσα, ώστε όταν εγώ φτάσω 35 να πρέπει να κάθομαι και να μην κάνω τίποτα και να έχω χρήματα στην άκρη. Θα πρέπει να δουλέψω ακόμα και τότε. Θα πρέπει να σπουδάσω ακόμα και τώρα. Οπότε νομίζω ότι νοητικά εμείς είμαστε πιο δεκτικοί στην πληροφορία, όπως και σε μικρότερα αθλήματα. Είναι πιο λογικό ο αθλητής να σκέφτεται παραπάνω, γιατί έχει και προβλήματα παραπάνω. Μάλιστα. Είναι ωραία, πολύ απλή απάντηση. Πάρα πολύ ωραία το έθεσες. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα διαχωρισμός. Ναι. πολύ καλά παιδιά είναι. Αυτά είναι λυμμένα όλα τα προβλήματά σου όταν είσαι 30-32. Στο υψηλό, στο υψηλό ότι... επίπεδο. Στο υψηλό επίπεδο, εντάξει. Ναι. Στο υψηλό επίπεδο, ναι, εντάξει, δεν λέμε. Και... όποιος το κάνει για κόμπι. Ναι. Είναι το ίδιο. Λέμε για επαγγελματίες αθλητές. Οπότε νομίζω ότι είναι και άλλο άθλημα. Αυτοί λειτουργούν σε πάρα πολλούς σφιγμούς καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης. Τρέχουν πάρα πολλά χιλιόμετρα, παιδιά. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο την πληροφορία που έχεις με στο μυαλό σου μετά από 5 χιλιόμετρα τρέξιμο να την έχεις ακόμα. Σωστά. Είναι και δύσκολο, δηλαδή. Σωστά. Δεν είναι τόσο απλό. Έχεις τρέξει 10 χιλιόμετρα και πρέπει να σκέφτεσαι τι σου πει ο άλλος. Σε μια μισή ώρα. Εμείς στα 8 μέτρα τη χάνουμε την πληροφορία, αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε τους άλλους. Ναι, δεν έχει τα time out που σε εμάς έχει time out και γίνεται μια ανατροφοδότηση της πληροφορίας που πήρες. Είναι γενικά ένα περίεργο πράγμα το ποδόσφαιρο. Σαν ποδόσφαιρο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα, το οποίο για μένα είσαι πάρα πάρα πολύ καλούς προπονητές, είσαι πάρα πάρα πολύ καλούς αθλητές. Δηλαδή δεν γίνεται κάτι μέτριο και στα δύο. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός αθλητής χωρίς κάποιον ιδιαίτερο προπονητή ή πάρα πολύ καλός προπονητής για να του δίνει την ψυχολογία του να παίξουν και να κερδίσουν. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί σου. Μισό λεπτό να ακούσουμε η χορηγόρα και επιστρέφουμε. Μισό λεπτό. Επιστρέφουμε με τον Παναγιώτη Πελεκούδα για την ομάδα του Βόλου. Παναγιώτη, μέχρι τώρα παίζατε παιχνίδια στο κλειστό του ΠΑΟΚ με 500-800 φιλάθλους, όχι μικρό αριθμό. Αύριο μπορεί να έχει και 3 και 4.000 και ίσως και παραπάνω. Αλλάζει κάτι αυτό? Αλλάζει. Γιατί δεν να μην αλλάξει. Ο κόσμος είναι κάτι που χρειάζεται σε μια ομάδα βόλεϊ κυρίως, γιατί είναι ένα άθλημα που χρειάζεται πάρα πολύ στην ψυχολογία του αθλητή εκείνη τη στιγμή. Οπότε ο κόσμος μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι
Είναι και λογικό όταν παίζεις με ομάδες που δεν έχουν την εμπορικότητα του Ολυμπιακού να μην είναι γεμάτο το γήπεδο και το καταλαβαίνουμε απόλυτα γιατί είναι μια εποχή δύσκολη και ακόμα και τα 5 ευρώ άλλος θα τα σκεφτεί. Απλά θεωρούμε και πιστεύουμε ότι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα έχει παραπάνω κόσμο γιατί θα είναι και ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχετε να δει ένα εύκολο 3-0 που θα κερδίσει η ομάδα του να χαρεί. Έρχεται να δει ένα τέρμπι, να δει, δεν ξέρει κανένας τι θα γίνει. Είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι σαν να πηγαίνει θέατρο. Θα τα δώσει τα 10 ευρώ. Οπότε νομίζω ότι είναι καλό να γεμίσει το γήπεδο από πολλές απόψεις. Και από την άποψη του βόλεϊ σαν βόλεϊ, και από την άποψη του προϊόντος, και από την άποψη του φίλαθλου του ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Είναι και υψηλό επίπεδο το θέμα, το οποίο μπορείτε να, να παρουσιάσετε. Είναι, νομίζω ότι είναι οι δύο καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Δύο ομάδες που παίζουν και στην Ευρώπη, αγωνίζονται στην Ευρώπη και κυπέλα. Έχουν πάρα πολύ καλούς αθλητές και οι δύο ομάδες. Και νομίζω ότι είναι υγιής αθλητισμός το βόλεϊ που δεν έχει σωματική επαφή και τα λοιπά να έρθει και ένα παιδάκι. Όχι μόνο ένας μεγάλος σε ηλικία οπαδός της ομάδας του. Μπορεί να έρθει και ένα παιδάκι 10 χρονών. Αυτό είναι το ωραίο στο βόλεϊ γενικά, το ότι μπορεί να το παρακολουθήσει οπωσδήποτε. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και όταν τελειώσει την καριέρα σου, έχει μια θέση στα μίντια, να ξέρει. Είναι ανοιχτή. Δεν μπορώ, δεν τα μπορώ. Αυτά δεν συμπαθώ του δημοσιογράφου. Δεν πειράζει, ούτε εμεί συμπαθούμε, αλλά δεν έχει τίποτα. Εντάξει. Πώ να είναι. Ναι, καταλάβατε. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω αυτό που δεν συμπαθώ. Ένα φίλο μα από τον αθλητικό χώρο σε ακούει και λέει ότι θα γίνει προπονητή σίγουρα όταν σταματήσει το βόλεϊ. Έτσι μα λέει. Δεν το ξέρω ακόμα. Έχω πιστεύω 7-8 χρόνια καλής ποιοτικής καριέρας. Δεν έχω μπει στη διαδικασία του επόμενου βήματος. Να σε καλά. Αν γίνω προπονητής θα ασχοληθώ με τα μικρά παιδιά μέχρι 15. Ωραία. Να σε καλά. Οι άντρες έχουν απαιτήσεις. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.